8ο φετινό φιλικό παιχνίδι του Άρη μόλις 2 εβδομάδες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, με τους κίτρινους να ικανοποιούν κατά διαστήματα με την απόδοσή τους και να επιβάλλονται τελικά 1-0 της ΑΕΛ στο κλάν της Βικελίδης. Ο Άρης είχε 2 σημαντικές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος και συγκεκριμένα στο 12ο και 19ο λεπτό με τον Πασά. Οι δύο προπονητές έκαναν πολλές αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο, με τις επισκέψεις των δύο ομάδων στις αντίπαλες εστίες να εναλλάσσονται. Ο Μάρκος Ντούνης ήταν αυτός που πέτυχε το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης, καθώς το 70ο λεπτό, μετά από εξαιρετική κούρσα και ασίστ του Κάσου από τα αριστερά, κατάφερε με ψύχρεμο πλασέ να γράψει το τελικό 1-0. Είμαι ευχαριστημένος από την απόδοση ως προς τι. Δεν ήμασταν εξαιρετικοί, ούτε ιδιαίτερα καλοί. Είμαστε μέτρη προς το καλό, είμαι ευχαριστημένος. Τα οποία βγάλαν πάθος, είχαν τρεξίματα, βγάλαν ένταση στο παιχνίδι τους, παίξανε πάρα πολύ στα κόκκινα. Το βασικό όμως πλεονέκτημα και το συμπέρασμα αυτό φιλικό είναι ότι παίξαμε μια ομάδα που έχει ρυθμό. Αυτό θέλαμε να δούμε, να παίξουμε απέναντι σε μια ομάδα που έχει ρυθμό. Είναι μέσα στο πρωτάθλημα 6-7 αγωνιστικές. Άρα λοιπόν ανταποκριθήκαμε πλήρως. Σημαντικό που η ομάδα κέρδισε και το παιχνίδι. Και αν αναλογιστεί κανείς τη μορφή του αγώνα, νομίζω ότι δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο ώστε να κινδυνεύσουμε, να δεχθούμε μια κόντρα επίθεση. Το αντίθετο, νομίζω ότι ήμασταν εμείς που δημιουργήσαμε και χάσαμε τις ευκαιρίες. Είχαμε και θετικά και αρνητικά. Τα θετικά είναι ότι δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες για γκολ στην κόντρα επίθεση που κάναμε. Όμως ενώ είχαμε δώσει εντολή όταν κερδίζουμε κόρνερ και δεχούμενη την επίθεση της αντίπαλης ομάδος, έπρεπε κάποιοι να καλύψουν γρήγορα στο χώρο του κέντρου αμήνης. Εκεί όμως, ίσως εκεί είχαμε προσανατολιστεί, γιατί είχαν γίνει και αλλαγές. Και κάποια παιδιά τα οποία είχαν λίγο χρόνο συμμετοχής, είδαμε ότι κάνανε κάποια λάθη στο να προσαρμοστούν σε αυτό το κομμάτι. Φίλαθλοι είναι κοντά στην ομάδα. Τώρα αν είναι 200-300 άτομα που έχουν δηλαδή έχουν μια αντίρρηση προς το πρόσωπο του Κούγια, νομίζω δεν επηρεάζει την ομάδα αλλά και τους ποδοσφαιριστές. Και αυτό απεδείχθηκε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Θέλαμε πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα να δώσουμε ένα καλό φιλικό, ένα δυνατό τεστ, να δούμε πώς άμα είμαστε έτοιμοι για το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Όποια ομάδα έβαζε τον γκολ. Εμείς έχουμε με τον καινούριο προπονητή έχουμε δέσει πολύ. Δεν τρώμε εύκολα γκολ. Παρ' όλα αυτά, ευτυχήσαμε, βάλαμε ένα γκολ. Και αυτό που θέλουμε, να μην δεχόμαστε γκολ και ό,τι μπορούμε να κάνουμε μπροστά.